είναι ο Αθανασιάδης αντί του Τσιντότα. Εκαμφθάτης πρώτη φορά βασικός, ο Ντάλσιο επιστρέφει στην ενδεκάδα, ο Βέργος στην κορυφή. Ο Ντάλσιο μετά από σχεδόν έναν μήνα έμεινε εκτός ο ανέτοιμος Ντουάρτε. Ο Πάνκοβιτς την πέρασε από το τείχος στα χέρια του Κνέτη, πρώτη τελική στο. Ο Γκαρσία φεύγει πολλά μέτρα από την μπάλα. Άνταλος σημαδεύει τον Γκαρσία, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα φεύγει out. Τάνκοβιτς με πάσα εκτελεσμένο για την κεφαλιά του Νέλσον Ολιβέιρα. Τάνκοβιτς καλό ύψος και η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία του Κνέτ. Μπακάκης, η σέντρα σούτ, ο δεύτερο δοκάρι, 1-0 η ένωση με τον γκολ του Γαλανόπουλου. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 40 λεπτών από τη σέντρα σούτ του Μπακάκη, θα λέγαμε ότι αδράνησε η άμυνα του Πανατολικού. Στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε ο Μάνταλος, ο οποίος του Πανατολικού, σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε λίγες καλές στιγμές για την ένωση, όμως πέτυχε. Μπουν μπροστά, αφήνοντας βέβαια καινούς χώρους για τους παίκτες της ΑΕΚ. Λιβάγια με Μάνταλο, για να δούμε τον Μάρκο Λιβάγια απέναντι από το 2-0, όμως ο Κνέτ θα πει όχι ουσιαστικά. Με Τελτσιάρου δεν υπολογίζει Ντάλσιο το σούτ, ο Αθανασιάδης όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Δίπλα του με τη μία αιστερά χαμηλά για τον Ολιβέιρα, βγαίνει ο Κνέτ και μαζεύει. Καλή στιγμή για τον Ολιβέιρα, θα κατεβάσει ο Πορτογάλος απέναντι από τον Κνέτ, καθυστερεί χαρακτηριστικά ο Νέλσον Ολιβέιρα. Μανταλός για τον Λιβάγια, για να δούμε, δεν έφτασε. Αθετεί τώρα, για να δούμε την ΑΕΚ με το μαχαίρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Λιβάγια καθυστερεί, θα κάνει χαμηλά. Στο δεύτερο δοκάρι ο μαχαίρας δεν προλαβαίνει. Ο Μεντίνα.